Τώρα, να ξεκινήσω λίγο από εδώ, να ξεκινήσω λίγο, Λάμπρο, με σένα για τις εξελίξεις και ό,τι παρακολουθούμε, για τις διερευνητικές που, όπως φαίνεται, θα τελειώσουν σύντομα. Είδαμε και τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα το πρωί και χθες ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέδωσε, προχωρώντας σε αυτό που έχει στόχο, την αυτοδυναμία. Δεν έχει κανένα νόημα, προφανώς, έτσι. Οπότε δεν έχει νόημα να τις κρατήσουν, να τις κάνουν τι. Δεν υπάρχει ένα θέμα διαπραγμάτευση για συγκρότηση κυβέρνησης. Οπότε πιστεύετε η διαδικασία. Τυπικά την λαμβάνουν ή δεν την λαμβάνουν καθόλου, όπως ο κύριος Τσίπρας, για να πάμε στα επόμενα στάδια, τα οποία θα μας τα πει ο κύριος Μποτόπουλος στα θεσμικά. Πολιτικά δεν έχει κανένα νόημα. Πολιτικά πάμε στις δεύτερες εκλογές, mm-hmm. με στόχο του καθενός, στη μεν Νέα Δημοκρατία να επιτύχει την αυτοδυναμία και να διατηρήσει, αν θες, ως επιμέρους στόχο το momentum αυτό, γιατί αυτή τώρα μια τεράστια διαφορά, έτσι, είναι mm-hmm. ιστορική διαφορά. Το στίχημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι να διατηρήσει αυτή τη δυναμική, αυτό το momentum. Αναμένεται και ο κύριος Ανδρουλάκης να παραλάβει, ναι, να παραδώσει, να μην παραλάβει. Προφανώς θα την παραλάβει, τι να κάνει. Δεν έχει κανένα νόημα ο κύριος Ανδρουλάκης να την παραλάβει, να συζητήσει με ποιον. Δεν υπάρχει πολιτικό διατάφτα, θέλω να πω. Άρα θα πάμε πολύ σύντομα. Πάμε σύντομα, γιατί πρέπει να, εφόσον πάμε στις 25, το Σύνταγμα νομίζω, κύριε Ποτόπουλο, 21 μέρες είναι τουλάχιστον 21 μέρες. 30 είναι το κανονικό, ανώτερο, αυτό μας λέει, και μαζί με τον εκλογικό νόμο μπορεί να έρθει ως τις 22. Ως 21 μέρες. Θα πιάσουμε πιο αναλυτικά. Άρα, ξεκίνησα λίγο από το ρεπορτάζ, ναι, τώρα, Λάμπρο. Το στίχημα για την Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, να διατηρήσει αυτό το momentum, να το επαναλάβει. Α, γι' αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης καθόλου εφησυχασμό. Γιατί, ξέρεις, έχει τον κίνδυνο αυτό το 40%. Να πει, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ανάγκη και να χαλαρώσει την ψηφοφορία. Δεν το θέλει αυτό. Ναι, γιατί συσπήρωσε. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ, που είναι για μένα αυτή τις εκλογές θα είναι υπαρξιακές για το ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. γιατί αν σπάσει το 20%, εδώ δύο τινά. Ή το 20% θα προκαλέσει σοκ στους ψηφοφόρους του και θα συσπηρωθούν για να το ανεβάσουν, ή θα λειτουργήσει διαλυτικά, η ψυχολογία δηλαδή θα καταρρεύσει και θα πάμε σε δεύτερη χιονοστιβάδα και σπάσει το 20%. Εκεί, κατά τη γνώμη μου, θα τεθεί θέμα υπαρξιακό και επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε, Λάμπρο, λοιπόν, τώρα έχουμε και τον κύριο. Ναι. Έχουμε την Αμαλία την Κάτζου, μισό λεπτό, γιατί είχαμε ένα θέμα τώρα να συνδεθούμε. Όμως η Αμαλία είναι τώρα κοντά μας. Να μας δώσει έτσι και λίγο περισσότερο ρεπορτάζ. Αμαλία, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και συγγνώμη τώρα γιατί δεν είμαι εκεί, αλλά λόγω. Εντάξει, κατανοούμε πραγματικά και σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο να πιάσουμε και τι παρακολουθήσαμε από το πρωί, έτσι, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βγήκε, ναι, και σε δηλώσεις, τον ακούσαμε να λέει και συγγνώμη για πρώτη φορά, έκανε μια αυτοκριτική και λίγο να μας δώσεις τι γίνεται τώρα, με τι στρατηγική προχωράνε προς τις δεύτερες κάλπες, που από ό,τι καταλαβαίνουμε θα δοθεί και η μητέρα των μαχών εδώ τώρα. Μαριών και αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καθόλου καλά. Το κλίμα είναι βαρύ. Ωστόσο, κανείς αυτή την ώρα δεν θέλει να αμφισβητήσει την ηγεμονία του Αλέξη Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι λογικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να πάνε διασπασμένοι και χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα στις δεύτερες εκλογές. Μην γελιόμαστε όμως. Η αμφισβήτηση ήδη έχει ξεκινήσει από κάποιους ανθρώπους. Αυτό δεν θα βγει προς τα έξω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και γιατί αν ξεκινήσει από η εσωστρέφεια από τώρα, θα γίνει ένα σπιράλ που θα αποβεί καταστροφικό. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνω ότι πλέον ο Τσίπρας, λέγοντας ο Αλέξης Τσίπρας ότι αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, mm-hmm. αν και θεωρώ ότι δεν είναι μόνο δική του ευθύνη αυτή η βαριά ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ευθύνη, βεβαίως έχει ευθύνη για τις επιλογές του και για τη στρατηγική που ακολούθησε σε συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά έχουν ευθύνη και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι τον εγκλώβησαν σε συγκεκριμένα ζητήματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρο ότι αύριο στην Κεντρική Επιτροπή όλοι θα προσπαθήσουν να μην χρησιμοποιήσουν υψηλούς τόνους. Μα έχουν μπροστά τη μάχη, τώρα προφανώς δεν προλαβαίνουν για αυτά. Δηλαδή, έχουν να δώσουν μια δύσκολη μάχη μπροστά που ενδεχομένως κρίνει το αποτέλεσμα. Θα κρίνει και τι θα συμβεί, από ό,τι καταλαβαίνω, Αμαλία, στις επόμενες διαδικασίες. Αν και ο ίδιος δηλαδή θα εκκινήσει μια διαδικασία διαδοχής, μην ξεχνάμε αυτό που είχε πει, ότι οι 6 μονάδες θεωρούνται ήττα βαριά. Αυτό, παιδιά, είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Τώρα, προφανώς δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα, αλλά ο ελέφαντας αυτό είναι. Απλώς επειδή πλέον η απλή αναλογική έχει κάει, όπως καταλαβαίνετε, και το ενισχυμένο πλειοψηφικό. Όπως θα γίνει η δεύτερη κάλπη, ευνοεί το διοκομματισμό. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επιλέξει ποιο θα είναι το νέο του αφήγημα. Αναρωτιέμαι λοιπόν και εγώ ποιο θα είναι το νέο του αφήγημα, και με δεδομένο ότι φαίνεται ότι ο Ανδρουλάκης και ο Πασόκ διεκδικούν μία νέα, ίσως ηγεμονική θέση στην προοδευτική πολυκατοικία. Ξεκάθαρο ποιος ο Ανδρουλάκης σήμερα είπε. Ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης, εγώ είμαι εδώ τώρα.
Αμαλία, δώσ' μου τη δυνατότητα, σε παρακαλώ πολύ, να δουν και οι τηλεθεατές τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Τσίπρας, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, και να γυρίσουμε λίγο για να πιάσουμε και το κομμάτι της κέντρο-αριστεράς αυτή τη στιγμή και τι μάχη θα δοθεί εκεί και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε. Δεν κράτησα τη διερευνητική εντολή. Την κατέθεσα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεδομένου ότι δεν προκύπτουν συσχετισμοί για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Μια σημαντική ευκαιρία για την αλλαγή του τρόπου που κυβερνά τη χώρα, με την απλή αναλογική, χάθηκε. Το αποτέλεσμα το εκλογικό είναι για μας ένα οδυνηρό σοκ, απρόσμενο οδυνηρό. Φοβάμαι και για την κοινωνία είναι οδυνηρό το αποτέλεσμα, ακόμα και για όσους ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία. Προσωπικά αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα, αλλά στο δικό μου ηθικό λεξιλόγιο αναλαμβάνω την ευθύνη, σημαίνει στέκομαι και δίνω τη μάχη. Και αυτό θα κάνω. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι την ευθύνη να ζητήσω και μία συγγνώμη από τους ανθρώπους που πληγώσαμε και να δώσουμε και μία υπόσχεση ότι θα δώσουμε μαζί τη νέα αυτή μάχη, όρθιοι, με στόχο να μην έχουμε μία παντοδύναμη, ανεξέλεγκτη ηγεμονική και αλαζονική κυβέρνηση. Αυτό είναι κακό για τη δημοκρατία και για τη χώρα, αλλά και να παραμείνει η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, βασικός κορμός και εκφραστής των λαϊκών αγώνων και διεκδικήσεων. Λοιπόν, είπε πολλά σε αυτές τις δηλώσεις. Ναι, αλλά εγώ θέλω να πω τρία πράγματα. Αν δεν καταλάβουν στο ΣΥΡΙΖΑ, και θα μου το επιτρέψετε να το πω, ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε τους ψηφοφόρους που ψήφισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί βλέπω στο διαδίκτυο να διακινούνται διάφορα. Αυτό θα επηρεάσει ακόμα πιο αρνητικά το ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη κάλπη. Αυτό τα βάζω με αυτούς και δεν ξέρετε και πάτε οδεύετε στην καταστροφή. Δεν δέχομαι δηλαδή τον ψηφοφόρο να ψηφίσει άλλο κόμμα από μένα, γιατί αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Επίσης, οι ψηφοφόροι δεν εκτιμά κανενός. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλα τα κόμματα. Άρα εγώ διαφωνώ και λέω, ξαναλέω, ότι ας μαζευτούν λίγο τα τρόλ από το διαδίκτυο. Κάνουν κακό στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα στην παρούσα φάση, και ας είμαι και λίγο σκληρή. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πραγματικά είναι ο άνθρωπος που πήρε το ΣΥΡΙΖΑ από 3% και το πήγε και το οδήγησε στο τιμόνι της χώρας. Είναι ο άνθρωπος που δεν γίνεται ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Αλέξη Τσίπρα. Αμαλία, επειδή το συζητούσαμε κιόλας εδώ. Κατά τη γνώμη μου, το ξέρω, μας το πει και η Μαρία Καρακλείου, φαντάζομαι, ότι εδώ πολιτεύονται με όρους μνημονίου. Δηλαδή, οι συνθήκες του μνημονίου έκτακτες έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ το 3% σε θέση εξουσίας, και τόσα χρόνια μετά, ενώ έχουν εκλείψει οι λόγοι που τον έφεραν, δεν κατάφερε να μετεξελιχθεί και συνεχίζει να πολιτεύεται και να αντιπολιτεύεται. Να αντιπολιτεύεται με όρους εκείνης της εποχής. Δεν υπάρχει διατάφτα πρόταση. Υπάρχει να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι πρόταση. Να ρωτήσω κάτι. Ωραία. Η στρατηγική από εδώ και πέρα, εγώ κράτησα επίσης αυτό που λέει, όχι η λευκή επιταγή, όχι στην παντοδυναμία. Δυναμία, δεν είναι πολιτικό αφήγημα. Μα δεν είναι αφήγημα αυτό, Μάριο. Δεν είναι αφήγημα αυτό. Ναι. Μάριο, με τι στρατηγική θα πάνε τώρα. Έλατε. Σας λέω λοιπόν το ρεπορτάζ. Η Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσει ότι πλέον πάμε αριστερόστροφα. Άρα, καταλαβαίνετε, το αριστερόστροφα σημαίνει ομπρέλα 53. Ότι θα βγούμε πιο πολύ στην κοινωνία. Θα μαρκάρουμε στενά τον Ανίκο Ανδρουλάκη και θα πάμε έτσι. Δεν αφορά κανένα αυτό. Το εκλογικό σώμα αυτό δεν τον αφορά. Η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης άθροισε εκλογικές δεξαμενές, γιατί ο καθένας βρήκε κάτι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ τι θα βρει, να ρίξουμε τον Μητσοτάκη, ωραία. Και μετά τι. Μπορώ να βάλω κάτι ακόμη το οποίο παρακολουθήσαμε έτσι φίβο τις τελευταίες ώρες, την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. Είχαμε μια νέα ανάρτηση που μιλάει για τη γραμμή. Παύλο Πολάκη, η οποία θα πω εγώ μια προσωπική μου άποψη ότι ήταν αιχμηρή για άλλη μια φορά. Εμένει έτσι στον οπαδισμό της πολιτικής και δείχνει για άλλη μια φορά τη μηδενιστική και πώς τι να το λέει, πω. Λέει αυτό το μόνοι μας και όλοι τους. Ναι, λέει άντε μόνοι μας και όλοι τους, τέλος. Συσπήρωση, ξεκάθαρο πρόγραμμα προσανατολισμένο στις κοινωνικές ανάγκες, με βαθιές θεσμικές αλλαγές στο κράτος και στη δικαιοσύνη, σύγκρουση με τη διαπλοκή για να διανομή πλούτου υπέρ των μισθωτών και των μικρομεσαίων. Για να γυρίσουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό. Αυτή είναι η γραμμή για τις επόμενες εκλογές που θα είναι άλλες εκλογές. Αυτή είναι η γραμμή μας. Τώρα θέλετε να μου πείτε την προκατέλαβε γραμμή. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι από τα μοιραία πρόσωπα για αυτή την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Εμ είναι. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι η τοξικότητα με όλους τα βάζουμε και με τη διαπλοκή τα βάζουμε και τις δημοσιογράφους και όλους τους τσουβαλιάζουμε.
Δεν έχει νόημα. Ο κόσμος δεν το θέλει αυτό. Θέλει να δει πρόγραμμα πιστικό και όχι παλινοδίες και όχι ο καθένας να λέει τις τηλεοράσεις και παντού τι γουστάρει. Να βγαίνει ο κ. Στατρούγκαλος και να λέει για αυτά που είπε, να βγαίνει η κυρία Φωτίου και να λέει για 5.000. Αμαλία, δεν είναι γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε του Αλέξη Τσίπρα. Κάτσε τώρα μισό λεπτό να πάρουμε εδώ και, και τη γνώμη του κυρίου Ποτόπουλου και να πάμε και λίγο στη Μαρία μετά. Ελάτε, κύριε Ποτόπουλε. Καταρχήν, εδώ ας θέσουμε και αυτό, το ότι δεν παραλαμβάνουν τις διερευνητικές. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ουσία παρέλαβε την διερευνητική από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά δεν την κράτησε. Σε πολιτικό επίπεδο εξήγησε πως αυτό το έκανε, διότι δεν προκύπτουν συσχετισμοί για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Ποτόπουλε, σε θεσμικό επίπεδο, τι δείχνει αυτό, αυτή η κίνηση? Ναι, να κάνω δύο μικρές παρατηρήσεις γιατί σωστά το λέτε. Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση μη παραλαβής της διερευνητικής εντολής. Αυτή είναι υποχρεωτική. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το είπε, ότι δεν την κράτησε, δηλαδή την έδωσε πίσω αμέσως. Να μην δημιουργείται εντύπωση δηλαδή ότι αρνήθηκε ακόμα και να την παραλάβει, που θα ήταν απολύτως αντισυνταγματικό, γιατί το Σύνταγμα δεν τη χρησιμοποίησε. Όμως, και έρχομαι στο ερώτημά σας που το βρίσκω πολύ κέραιο. Το Σύνταγμα επίσης λέει, θα μου πείτε, δεν υπάρχουν πολιτικοί συσχετισμοί και ισχύει. Όμως το Σύνταγμα λέει ότι η διερευνητική εντολή γίνεται για να τελεσφορήσει. Χρησιμοποιώ την έκφραση που έχει το άρθρο 37 του Συντάγματος. Τι είδαμε να τελεσφορήσει? Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια καινούργια κυβέρνηση αφού δεν υπήρξε αυτοδυναμία, γιατί αυτό είναι το νόημα των διερευνητικών εντολών. Δίνονται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Άρα είναι, θα έλεγα, θεσμικά υποχρεωτικό να γίνει έστω τουλάχιστον μια προσπάθεια. Τύπησες το. Μπράβο. Τα προσχήματα, τα θεσμικά. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, όπως τα παρατηρήσαμε, παρότι ήταν ο πρώτος που είπε, και μάλιστα σχεδόν το δικό του το θεσμικό φάουλ είναι ότι σχεδόν ανακοίνωσε πριν ξεκινήσουν οι διερευνητικές ότι πάμε για νέες εκλογές. Άρα είμαστε λίγο στα όρια. Είμαστε στα όρια. Δεν ανακοίνωσε βέβαια την ημερομηνία. Ανακοίνωσε ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες. Ήδη είπε από το πρώτο βράδυ των πρώτων εκλογών ότι πάμε για τις δεύτερες τώρα. Σε αυτό το πλαίσιο είναι και η ανακοίνωση θα σας, μέχρι το απόγευμα, από το πρωί έως το απόγευμα που είχαμε χθες. Όλα αυτά γίνονται. Είναι προφανές ότι όλοι έχουν συμφωνήσει ότι πάμε στις νέες εκλογές. Άρα είναι σωστό αυτό που είπατε, δηλαδή δεν υπάρχει πια πολιτική βάση για τη συζήτηση. Ίσως και η πολιτική ανάγκη, επειδή να μην παραμείνει η χώρα επί Μακρόν με κυβέρνηση. Εντάξει, τώρα για μια εβδομάδα, συζητούμε. Παραλαμβάνοντας και παραδίδοντας και ο Νίκος Ανδρουλάκης, από ό,τι καταλαβαίνω. Που φαίνεται ότι το ίδιο μοτίβο θα ακολουθήσει. Ναι. Γιατί τώρα γίνεται αυτό και νομίζω έχει ενδιαφέρον. Αυτό γίνεται διότι η πραγματική μάχη αυτών των εκλογών είναι για την. Το συσχετισμό δυνάμεων στην αντιπολίτευση και όχι μεταξύ της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Από αυτές τις κάλπες, δηλαδή, ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε είναι τι αξιωματική αντιπολίτευση θα έχουμε. Ενώ πριν από μια εβδομάδα, σας θυμίζω, πριν από τρεις μέρες γινόταν κάποια προσπάθεια, έστω και αν ούτε αυτή τελεσφόρησε, για συζήτηση, προγραμματική συμφωνία μεταξύ της κεντροαριστεράς και της ριζοσπαστικής αριστεράς. Τώρα αυτή είναι η μεγάλη αντίπαλη. Έχω την εντύπωση και θα μας το πει η Μαρία Καραχλιούμη ότι υπό προϋποθέσεις μπορούμε να πάμε σε αναδιάταξη, αν το αποτέλεσμα των δεύτερων των επόμενων εκλογών είναι επίσης αρνητικό για το ΣΥΡΙΖΑ τέτοια τάξη, μπορούμε να πάμε να δημιουργούμε προϋποθέσεις αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού εκεί στο χώρο.